αυτή την εβδομάδα τίνει να παγιωθεί η κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία μας σε σχέση με αναστολές σε τμήματα. Παραμένουν 3 τα τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 7 στη δευτεροβάθμια. Επιβεβαιωμένα είναι τα κρούσματα στην πρωτοβάθμια, ενώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προληπτικά έκλεισαν κάποια τμήματα για λίγες ημέρες, μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα που θα δείξουν αν εκεί οι μαθητές είναι θετικοί ή όχι. Πληροφορήθηκα χθες το βράδυ ότι ενδεχομένως να υπάρχει κρούσμα στον υπηαγωγείο της Ορεινής και περιμένουμε σήμερα την επιβεβαίωση από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αναφέρουν ανάλογα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν συμβεί αυτό, θα είναι το πρώτο κρούσμα που θα έχουμε στα νηπιαγωγεία, που φυσικά και αυτό αμέσως θα απομονωθεί και με τις οδηγίες που θα ακολουθήσουν εκεί οι εκπαιδευτικοί με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, πιστεύω ότι και εκεί δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σήμερα, τρίτη ημέρα που το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ κάνει τους ελέγχους εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα έρχεται σε όλους μας, γιατί βλέπω πολλά παιδιά ηλικίας 15 και 18 ετών στα αλήθεια να έχουν ανησυχήσει, στα αλήθεια να δέχονται ότι υπάρχει κίνδυνος και να έρχονται λοιπόν πρόθυμα να κάνουν το τεστ. Και αυτό ίσως, αν θέλετε, είναι για ένα προμήνυμα ότι αν αλλάξουμε κυρίως στάση όλοι μας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι συντεταγμένα η κοινωνία μας μπορεί να ανταπεξέλθει και από αυτόν τον κίνδυνο. Εάν περάσει αυτός ο κίνδυνος, θα έρθει ένας άλλος. Αυτό που έχει σημασία κάθε φορά είναι με όπλο μας τη γνώση να μπορούμε και εμείς να τροποποιούμε την συμπεριφορά μας ανάλογα. Αυτό στα σχολεία συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και μάλλον τα σχολεία είναι αυτά που δίνουν και το παράδειγμα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Απομένει ένα ζήτημα με βάση την πληροφόρηση που έχω από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περισσότερη προσοχή στην ώρα που μετακινούνται οι μαθητές μας με τα λεωφορεία. Αυτό που κάνουμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, είναι ανάγκη να το κάνουμε και το μεσημέρι κατά την αποχώρηση, μιλώντας μόνο για την μαθητική μας κοινότητα, και βεβαίως είναι ανάγκη όλοι οι υπόλοιποι να μιμηθούμε τους μαθητές. Το ξαναλέω, τα κρούσματα μέσα στα σχολεία είναι ελάχιστα και κανένα από αυτά δεν έχει διάδοση. Όποιο κρούσμα μέχρι τώρα είχαμε έχει απομονωθεί και με τον αυτοπεριορισμό της κάθε οικογένειας μέχρι τώρα έχουμε καλά αποτελέσματα στα σχολεία μας, στις μαθητικές κοινότητες. Ελπίζω ότι το ίδιο θα κάνει και η υπόλοιπη κοινωνία.